σου. Παναγιώτη, είσαι φοιτητής εδώ. Υπέροχα. Και ηλικία. 20. Ψηφίζεις. Πρόκειται να ψηφίσεις, σκοπεύεις, σκέφτεσαι. Ναι. Ωραία, υπέροχα. Θα σου κάνω 3 ερωτησούλες τώρα για να δω πόσο ετοιμοπόλεμος είσαι. Γνωρίζεις πως έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο. Την ημερομηνία. Όχι, το γνωρίζεις ότι έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο, το μήνα. Υπέροχα. Θα ψηφίσεις. Ναι. Ωραία. Και υπάρχει κάτι που θα θέλεις να αλλάξεις στην Ευρώπη γενικότερα. Κάνε από τι θα ξεκινούσεις, έτσι να βάλω λίγο γεύση. Γενικά στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη. Τη σχέση μεταξύ των λαών. Τη σχέση μεταξύ των λαών. Πώς λέγεσαι? Γιώργος. Και είσαι από? Πάτρα. Από την Πάτρα. Ετών? 25. Άρα ψηφίσεις. Ναι, ναι. Γνωρίζεις πως έχουμε ευρωεκλογές τώρα το Μάιο. Ναι. Υπέροχα. Θα ψηφίσεις? Όχι. Όχι, θα ψηφίσεις. Υπάρχει κάτι που θα θέλεις να αλλάξεις στην Ευρώπη? Κάτι να αλλάξεις στην Ευρώπη. Να αλλάξεις. Δεν το έχω σκεφτεί αυτό, αλήθεια. Δεν ξέρω. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνα, τι ηλικία έχεις? Γύρω στα 23-24. Είσαι ενεργός πολίτης και μπορείς να ψηφίσεις. Γνωρίζεις πως έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο? Το γνωρίζεις. Θα ψηφίσεις? Έτσι λέω. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι εσύ προσωπικά που θα ήθελες να αλλάξεις στην Ευρώπη? Να είναι πιο ανοιχτή σε νέα δεδομένα. Έχεις κάτι κατά νου γενικότερα αυτό, σαν φιλοσοφία της να είναι ανοιχτή? Σαν φιλοσοφία. Μας αρέσει. Το όνομά σου? Χρήστος Ψυχαλίδης. Χρήστο, από την Πάτρα είσαι? Όχι, από Δράμα. Από Δράμα, υπέροχα. Ηλικία? 22. Ωραία, άρα ψηφίζεις. Γνωρίζεις πως έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο? Όχι, δεν το γνωρίζω. Α, τώρα που το έμαθες, πως το είπαμε, θα ψηφίσεις? Δεν νομίζω, γιατί δεν ξέρω τι είναι. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις προσωπικά στην Ευρώπη? Να αλλάξεις για σένα, για την καθημερινότητά σου? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω καθόλου. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο, ηλικία? 23. 23, άρα είσαι ενεργός πολίτης. Γνωρίζεις πως έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο? Ναι, σαφώς. Ναι. Θα ψηφίσεις? Στην αρχή έλεγα όχι, αλλά τελικά πρέπει να ασκήσω το δικαίωμά μου. Μ' αρέσει. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να αλλάξεις προσωπικά στην Ευρώπη? Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Θέλει δηλαδή πολλές ώρες συζήτηση. Αλλά πιστεύω ότι κάτι που θα ήθελα να αλλάξει είναι ότι οι βόρειες χώρες είναι πιο ελαστικές με εμάς και να νιώθουν τα προβλήματά μας. Στο οικονομικό θέμα. Στο οικονομικό θέμα, κύριε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, κουκλές. Λοιπόν, το όνομά σου? Μαρία. Πετρούλα. Αντωνία. Ηλικία σας? 19. 18. 18. Υπέροχα. Να σας πω, γνωρίζετε πως έχουμε ευρωεκλογές το Μάιο? Ναι. Ναι. Μάλιστα. Θα ψηφίσετε? Ναι. Αν υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει στην Ευρώπη για εσάς, για την καθημερινότητά σας γενικότερα? Στην Ευρώπη γενικότερα, να σκεφτούμε λίγο. Εγώ προτείνω να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Ευρωπαϊκά προγράμματα, κινητικότητα φοιτητών μεγαλύτερη, αυτά. Εγώ προτείνω να γίνουν περισσότερα τα προγράμματα που βοηθούν νέους φοιτητές κυρίως στο να πάνε στο εξωτερικό, να εργαστούν εθελοντικά και να αποκτήσουν περισσότερη γνώση πάνω στα αντικείμενα που σπουδάζουν. Τέλεια. Προτείνω να υπάρχει μεγαλύτερη ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στο χώρο της μαγειρικής τέχνης που όσο πάει εξελίσσονται περισσότερο. Πολύ ωραία.